Ισοδύναμα από επαγγελματικής πλευράς με τα πτυχία των ΑΕΗ και ΤΕΗ θα είναι τα πτυχία των κολεγίων, σύμφωνα με το μεσοπρόθεσμο που ψηφίστηκε την προηγούμενη εβδομάδα. Η ισοδυναμία για ενδεχόμενη πρόσληψη ή εργασιακή εξέλιξη θα δίνεται στους απόφοιτους κολεγίων από το αρμόδιο Συμβούλιο του Υπουργείου Παιδείας. Σύμφωνα με απόφαση του Βρετανικού Υπουργείου Παιδείας, από τη νέα σχολική περίοδο τα αρχαία ελληνικά θα είναι μία από τις 7 ξένες γλώσσες που θα διδάσκονται υποχρεωτικά στα δημόσια δημοτικά σχολεία της Αγγλίας. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να είναι έτοιμη η θετική λίστα φαρμάκων, δηλαδή ο κατάλογος με τα φάρμακα που θα καλύπτονται από τα ταμεία. Από τη λίστα βγαίνουν δεκάδες σκευάσματα που σύμφωνα με το Υπουργείο δεν είναι κρίσιμα για τη δημόσια υγεία. Η τροφοδοσία της αγοράς έχει βελτιωθεί μετά την έκδοση του νέου δελτίου τιμών. Οι φαρμακοποιοί ωστόσο καταγγέλνουν ακόμα ελλείψεις σε τουλάχιστον 100 φάρμακα. Όλο και περισσότεροι επιβάτες στρέφονται στο τρένο για να εξυπηρετηθούν λόγω της οικονομικής κρίσης. Με τη νέα πολιτική εισιτηρίων της εταιρείας, οι έγκαιρες κρατήσεις συμφέρουν ακόμη περισσότερο, ενώ τα πλεονεκτήματα δεν περιορίζονται μόνο στο οικονομικό. Κάθε μέρα μετακινούνται από Αθήνα προς Θεσσαλονίκη με διάφορα μέσα 15.000 άτομα. Οι 5.000 από αυτούς επιλέγουν το τρένο. Αυτές ήταν, κυρίες και κύριοι, σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο έως αυτή την ώρα. Ακολούθη η χρηματιστηριακή σας ενημέρωση και η πρόγνωση του αυριανού καιρού. Όλες οι νεότερες εξελίξεις στο δελτίο μας στις 6. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.